Πάμε όμως στον Τριαντάφυλλο Μηταφίδη, το βουλευτή Θεσσαλονίκης του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος όχι μόνο βρέθηκε στην τελετή της υπογραφής, αλλά και ακολούθησε τον Πρωθυπουργό και στο γεύμα στα Σκόπια. Κύριε Μηταφίδη, καλησπέρα σας. Ευχαριστούμε που είστε μαζί μας. Τι έγινε σήμερα στις Πρέσπες, κύριε Μηταφίδη? Τι είναι αυτό που υπογράφηκε σήμερα? Διότι όσοι αντιδρούν σε αυτήν τη συμφωνία, και είναι πάρα πολλοί, λένε ότι έγινε η παράδοση της Μακεδονίας στα Σκόπια. Κοιτάξτε τώρα, αυτά τα έχουμε μπουχτίσει κυριολεκτικά. Είναι αυτή η γνωστή ρητορική της εθνικοφροσύνης, δεκαετίες ολόκληρες. Αν είχαν μπει στον κόπο να προσέξουν τα όσα διαμήθηκαν στη Βουλή, τα έγγραφα που ήρθαν στο φως, νομίζω ότι θα το αντιμετώπιζαν με περισσότερη, θα έλεγα, ηρεμία και νυφαλιότητα. Θα έπρεπε τουλάχιστον να σκεφτούν. Κύριε Μηταφίδη, γιατί δεν πρέπει εκείνο να που αποδεικνύεται, λοιπόν, όπως ξέρετε, ο κόσμος της Μακεδονίας, είναι ότι από τη δεκαετία τουλάχιστον του 90, οι κυβερνήσεις, οι οποίες, όπως ξέρετε, δεν είχαν καμία σχέση με το ΣΥΡΙΖΑ, διαπραγματεύονταν και το όνομα που τελικά με αυτή τη συμφωνία δρομολογείται να αποκτήσει αυτή η χώρα. Γιατί η συμφωνία αυτή είναι μια πορεία, όπως ξέρετε. Κύριε Μηταφίδη, μ' ακούτε τώρα? Σας ακούω, ναι. Ωραία. Λέω λοιπόν, πρέπει να ανησυχεί ή όχι ο κόσμος της Μακεδονίας από αυτή για τη συμφωνία? Για ποιο πράγμα να ανησυχεί? Τι θα γίνει, εισβολή? Διότι με συγχωρείτε πολύ, για ποιο πράγμα πρέπει να ανησυχεί? Ίσα ίσα δεν πρέπει να ανησυχεί. Δρομολογείται μια σχέση φιλίας με την γειτονική χώρα. Θα αναπτυχθούν και οι εμπορικές σχέσεις. Θα ανοίξει και ο αγωγός, παραμένει κλειστός εδώ και είναι και ζημία δική μας οικονομική από τα ελληνικά πετρέλαια. Θα ανοίξουν δρόμοι. Τα ακούσατε. Αυτά τα είπε και ο Πρωθυπουργός και οι υπόλοιποι. Βεβαίως, ναι. Και ίσα ίσα αυτά είναι υποφιλία μας. Τι θέλετε δηλαδή, τι πρέπει να γίνει? Να είναι η χώρα αυτή ένας κατζόχυρος τη στιγμή που έχουμε ανάγκη από συμμαχίες? Δεν το καταλαβαίνω αυτό. Για ποιο πράγμα να ανησυχεί? Ίσα-ίσα μπαίνει ένας επιθετικός προσδιορισμός στο όνομα Μακεδονία. Σας έστειλα μάλιστα και στο mail του σταθμού σας το βιβλίο γεωγραφίας, το οποίο υπήρχε τουλάχιστον μέχρι το 1982, από το 1969. Για να δει τότε που κυβερνούσαν οι υπεραθυνικόφορες στον τόπο αυτόν, πώς ονόμαζαν τη γειτονική χώρα. Το γνωρίζουμε. Αυτά είναι γνωστά, κύριε Μηταφίδη. Επειδή είναι τα λοιπόν γνωστά, θα πρέπει όταν μιλάμε για αυτά τα ζητήματα να μιλάμε με το ιστορικό κεκτημένο με αυτά και όχι με φανατικούς, φανατικές κραυγές. Αυτό θέλω να σας πω. Ότι πρέπει να τα αντιμετωπίζουμε τα ζητήματα αυτά από τη σκοπιά που έλεγε ο Σολωμός. Το έθνος πρέπει να θεωρεί εθνικό ό,τι είναι αληθινό. Έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή και τον βουλευτή Θεσσαλονίκης, τον κύριο Καράογλου. Κύριε Καράογλου, η Νέα Δημοκρατία είπε σήμερα ότι είναι η μέρα ντροπής για Τσίπρα και Καμένο. Νομίζω, κύριε Χατζημέση, ότι ακριβώς έτσι συμβαίνει και είναι μια μέρα πέμπτους για τον ελληνισμό της Μακεδονίας. Κοιτάξτε, εγώ δέχομαι ότι υπήρχε ένα πρόβλημα επιστερά ετών που έπρεπε να λυθεί. Αλλά πρέπει να γίνει σαφές το εξής. Όταν γίνονται διαπραγματεύσεις, κάτι παίρνεις, κάτι δίνεις. Ας μας πει κάποιος λογικός άνθρωπος τι κερδίσαμε εμείς από τη συμφωνία αυτή. Δώσαμε το όνομα της Μακεδονίας, δώσαμε εθνικότητα, εθνότητα, είναι πρωτοφανές αυτό. Αναγνωρίζουμε δηλαδή ότι στον χώρο της Μακεδονίας ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν είναι Έλληνες, ότι είναι Μακεδόνες, είναι άλλη εθνικότητα. Δώσαμε τη γλώσσα, είπαμε ότι υπάρχει γλώσσα μακεδονική. Αλήθεια, ποια είναι αυτή η γλώσσα? Γιατί εγώ ξέρω ότι και ο Μέγας Αλέξανδρος και πρόγονοι μας και όλοι ελληνικά μιλούσαν πάντα. Και βεβαίως έρουμε και το βέτο για ΝΑΤΟ και για Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτή, κατά την άποψή μου και σύμφωνα με τους νομικούς, είναι μια λεόντια συμφωνία. Είναι μια συμφωνία όπου τα δώσαμε όλα και δεν κερδίσαμε τίποτα απολύτως. Γιατί αν υπάρχει ο αντίλογος ότι κερδίσαμε τη φιλία και την ειρήνη στην περιοχή, με αυτή ήταν δεδομένη. Αν αμφισβητούσε κανείς ότι έχουμε φιλικές σχέσεις, κάθε χρόνο χιλιάδες Σκοπιανοί δεν έρχονται στις όμορφες θάλασσές μας, κάθε χρόνο χιλιάδες Έλληνες δεν πηγαίνουν. Δυστυχώς, αλλά αυτό είναι μια πραγματικότητα στα καζίνο που είναι ακριβώς μόλις περάσουν τα σύνορα. Άρα λοιπόν δεν κερδίσαμε τίποτα. Επομένως δεν μπορώ να καταλάβω ποιο ήταν το συμφέρον της χώρας για να κλείσει τώρα αυτή η συμφωνία κάτω από τόσο άσχημες συνθήκες. Ο κύριος Μηταφίδης, κύριε Καράβλου, είπε προηγουμένως ότι δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτα. Ίσα-ίσα από εδώ και πέρα θα υπάρξει ανάπτυξη, θα υπάρξουν επενδύσεις, θα ανοίξουν οι δρόμοι, θα ανοίξουν οι αγωγοί.
Κύριε Χατζημίση, προσέξτε, και τώρα που μέχρι το χθες που δεν υπήρχε αυτή η συμφωνία, έτσι, δεν υπήρχε κανένα πρόβλημα στις εμπορικές συναλλαγές μεταξύ των δύο χωρών, του κρατηδίου των Σκοπίων και της Ελλάδος. Χιλιάδες ελληνικές επιχειρήσεις για φορολογικούς κυρίως λόγους και για λόγους κόστους εργασίας είχαν μετακομίσει και στο βόρειο γειτονά μας. Περισσότεροι, δεν ξέρω πώς, ένα εντυπωσιακό νούμερο χιλιάδων ανθρώπων εργάζονται σε επιχειρήσεις ελληνικών συμφερόντων του κρατηδίου των Σκοπίων. Έτσι, υπήρχαν επενδύσεις αυτές. Υπήρχε αυτό που λέμε καθημερινή ταλιτσερίση, το πηγενέλα δηλαδή, χωρίς να υπάρχει κανένα πρόβλημα. Δεν μπορώ να καταλάβω λοιπόν εμείς τώρα γιατί τα όπλα τα οποία είχαμε, και επαναλαμβάνω ότι τα όπλα αυτά ήταν πολύ σημαντικά για την επιβίωση αυτού του κρατηδίου, δηλαδή ήταν το βέτο που μπορούσαμε να ασκήσουμε στον ΝΑΤΟ, το βέτο που μπορούσαμε να ασκήσουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τα δώσαμε. Και τι πήραμε, γιατί δεν πήραμε τίποτα. Εγώ δεν βλέπω να πήραμε τίποτα. Να ακούσουμε τον κύριο Μηταφίδη, κύριε Καράβουλου. Τι πήραμε τελικά. Εγώ δεν μπορώ να μιλώ για ιστορικά ζητήματα με εμπορικούς όρους. Αυτό είναι κομμάτι της ιδεολογίας δεξιάς. Παρά τους υπερπατριωτικούς τόνους. Τι πάνε να πει, τι δώσαμε, τι πήραμε. Και θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Εμείς με ποιο δικαίωμα, διεθνές, ιστορικό ή κάτι άλλο, μπορούμε να ορίζουμε την ταυτότητα των γειτόνων μας, όπως εκείνοι βέβαια δεν έχουν δικαίωμα να σφετερίζουν τη δική μας ιστορία. Δεν είναι αλαζονικό αυτό. Δεν το κάνουμε μέχρι τώρα, πολύ. Οι γείτονές μας με νοήματα συνεννούνται, έχουν κάποια γλώσσα, για την οποία μάλιστα το ελληνικό κράτος μετά τη συνθήκη των Σευρών εξέδωσε και, γραμματική, αλφαβητάρια, και το έγραψαν Έλληνες φιλόλογοι και παρουσιάστηκε και στην κοινωνία των εθνών. Σημειώστε η ημερομηνία 1925. Αναλάβαμε την ευθύνη να εκδώσουμε αλφαβητάρι για πληθυσμούς οι οποίοι δεν μιλούσαν την κοινή ελληνική. Τα ξεχνάμε όλα αυτά. Πώς μπορούμε σε αυτό το ταραγμένο περιβάλλον εδώ στα Βαλκάνια να έχουμε μια λογική συνανάπτυξης όταν συμπεριφερόμαστε ως ένας φοβικός κατζόχυρος που υποτίθεται ότι απειλούμαστε. Δεν από ποιον απειλούμαστε. Έχετε δει τα οικονομικά στοιχεία της γειτονικής χώρας. Η Νέα Δημοκρατία όμως και οι υπόλοιποι λένε, κύριε Μηταφίδη, γιατί έπρεπε να γίνει τώρα. Γιατί έπρεπε να γίνει με αυτούς τους όρους και τόσο γιατί γρήγορα έτσι ώστε να προλάβουμε και τους φλεγισμούς. Υπήρξε μια ηγεσία από την άλλη μεριά που δεν προσπαθεί να απαλλάξει αυτή τη χώρα από αυτή τη Disneyland του μεγαλοειδιατισμού με τους μεγαλέξατρους και τα άλλα γκροτέσκα και λίανε ποιηχώς γελία. Θα εξαλειφθούν όλα αυτά, πιστεύετε? Με τους Έλληνες πρέπει να προχωρήσουμε σε ένα άλλο δρόμο. Είμαστε σλαβογενείς στην καταγωγή. Ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού είναι αλβανικής καταγωγής. Λοιπόν, με αναφορά λοιπόν τις πραγματικές διαστάσεις, αν θέλετε, και το βάθος χρόνου της χώρας μας, να προχωρήσουμε σε μια συμφωνία με τους Έλληνες. Πού βρίσκεται το κακό? Επειδή μερικές σαν πολιτικές καριέρες με αυτή την εθνικοφροσύνη, η οποία ευτυχώς πέθανε μαζί με τη Χούντα. Τι πάμε. Δηλαδή έχουμε φτάσει στο σημείο, τους είδατε και στη Βουλή. Τι θα κάνω, θα επαναφέρουν τα χαρτιά κοινωνικών φρονημάτων? Εγώ, εντάξει, είμαι και ηλικιακά, τα έχω ζήσει αυτά. Και πρέπει να προσέξουν πάρα πολύ, γιατί καταστρέφουν το κεκτημένο της μεταπολίτευσης, το δημοκρατικό κεκτημένο της μεταπολίτευσης. Κύριε και στρώνουν τον δρόμο σε περιπτώσεις όπως σε κραυγαλές που τις είδατε και στη Βουλή, σε μπαρβαρούσιδες. Αν πάμε στην ιστορία, γιατί ξέρω ότι εγώ πάρα πολύ καλά ιστορία, θα μπορούσα να θυμηθώ ότι το 1949, στους Ψαράδες, στο χωριό που σήμερα υπογράφηκε η συμφωνία, ο ηγέτης του, συσταγωγικά βάζω τη λέξη, Δημοκρατικού Στρατού της Ελλάδος, δηλαδή των Αταρτών που πολεμούσαν εναντίον του ελληνικού κράτους, εναντίον του ελληνικού στρατού στον εμφύλιο, μίλησε στη ΣΝΟΦ τα τάγματα των Σλαβομακεδόνων, έτσι, αυτό που δεν είχαν εθνική συνείδηση, και τους είπε ότι αγωνιζόμαστε για να απελευθερώσουμε τη Μακεδονία. Λοιπόν, αυτά όμως ανήκουν στο παρελθόν και καλό είναι να τα ξεχνάμε. Από εκεί πέρα ερχόμαστε σήμερα, στο διατάφτα. Οι συναλλαγές μεταξύ δύο κρατών βασίζονται σε κάποιες συμφωνίες. Έτσι, και η συμφωνία σημαίνει δίνω κάτι, παίρνω κάτι. Δεν σημαίνει τα δίνω όλα και δεν παίρνω τίποτα, γιατί εγώ σήμερα δεν έχω πιστεί από κανέναν ότι κερδίσαμε κάτι. Την ειρήνη την είχαμε, τις εμπορικές συναλλαγές τις είχαμε, τις καλές σχέσεις γειτονίας τις είχαμε. Έτσι, το πρόβλημα δεν το είχαμε εμείς, το είχαν οι Σκοπιανοί. Ωραία, τι μας δώσαν αυτοί. Εγώ λέω λοιπόν ότι δεν μας δώσαν τίποτα. Εμείς τους δίνουμε την ένταξη στο ΝΑΤΟ, τους δίνουμε την ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τους δώσαμε δυστυχώς όμως και την ονομασία, τους δώσαμε και την γλώσσα, τους δώσαμε και την εθνότητα. Αυτό είναι λοιπόν το ζητούμενο. Τι κερδίσαμε εμείς από τη συμφωνία αυτή? Να μην ακούσω ότι
πήραμε την ειρήνη και την φιλία κτλ. Ήταν δεδομένα αυτά, δεν υπήρχε άλλη ζήτημα. Ούτε φοβόμαστε από την, ούτε από τα Σκόπια, ούτε από την Τουρκία, ούτε από κανέναν. Η Ελλάδα είναι το χειρότερο κράτος της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Δεν είχαμε τέτοιο πρόβλημα. Επομένως, για ποιο λόγο να πάμε σε μια συνυπολόγηση η οποία είναι λεώτιος, η οποία είναι παχτή σε βάρος της χώρας μας. Δεν κερδίσατε τίποτα απολύτως. Σας ευχαριστώ πολύ και τους δύο. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Γεια σας. Γεια σας.